εκ μέρους της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης να απευθύνω και εγώ ένα εγκάρδιο συναδελφικό χαιρετισμό. Και μια λέξη, λευτεριά στην Παλαιστίνη. Συναδέλφοι σας και συνάδελφοι, η σημερινή μέρα ήταν η μέρα κραυγής αγωνίας από τα 2,5 εκατομμύρια συναδέλφους συνταξιούχους που καθημερινά διαμαρτύρονται ότι δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα, όταν η ακρίβεια και η σκοκέρδεια ροκανίζει τη σύνταξή μας από το πρώτο δεκαπενθήμερο. Έπρεπε να είναι κραυγή αγωνίας ότι οι επικουρικές συντάξεις, 100.000 είναι αυτοί, και μόνο θλίψη μου γεννά η μαζικότητα που υπάρχει σήμερα. Πού είναι αυτοί οι εκατοντάδες που διαμαρτύρονται καθημερινά ότι έχουν να πάρουν την επικουρική του σύνταξη εδώ και 3 χρόνια, όταν έχουν ένα ασφαλιστικό φορέα? Πού είναι αυτοί που διαμαρτύρονται ότι οι συντάξεις επικουρικές αργούν μέχρι και 6 χρόνια όταν έχουν 2 κύριους φορείς? Πού βρίσκονται αυτοί που καθημερινά διαμαρτύρονται ότι οι συντάξεις έχουν αρχίσει να επανεπολογιστούν εδώ και 5 χρόνια. Από το 2015-16 λοιπόν περιμένουν να επανεπολογιστούν οι συντάξεις τους και ακόμα περιμένουν. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, μόνο θλίψη μου γεννά η σημερινή μαζική συμμετοχή μας. Όταν όλοι ξέρουμε ότι ό,τι έχουμε πετύχει μέχρι σήμερα το έχουμε πετύχει μόνο μέσα από αγωνιστικές κινητοποιήσεις. Μόνο με μαζική συμμετοχή, αγαπητοί συναδέλφοι και συνάδελφοι, θα βάλουμε ένα τέλος στη μαύρη ζωή που μας ετοιμάζουν. Ας ελπίσουμε ότι στις 24 του Νοέμβρη η πανελλαδική συμμετοχή που ετοιμάζει η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα θα είναι μαζικότερη. Μόνο μέσα από τους αγώνες, τονίζω, θα βάλουμε φραγμό μέσα στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που κάνουν μαύρη τη ζωή μας. Γεια σας και καλούς αγώνες!